Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Πρόσωπα με κρίση». Κοντά μας είναι ο κορυφαίος ηθοποιός, ο κύριος Γιάννης Μπέζος. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Μπέζο, έχετε δώσει πολλές συνεντεύξεις. Πείτε μου, τι δεν σας έχω ρωτήσει σε κάποια συνέντευξη που θέλετε τώρα να σας ρωτήσω? Όχι, δεν θυμάμαι κάτι, αλλά έχω πει πάρα πολλά. πάντα, ξέρετε, η αγωνία εντός αγωγικών συνεντεύξεις είναι οι ερωτήσεις. Δηλαδή, να έχουν ενδιαφέρον, αυτό εννοώ. Εγώ αποφεύγω, όπως ξέρετε, να απαντώ σε πράγματα τα οποία είναι προσωπικά ή που δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο καθόλου. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πέρα από τα αμιγώς επαγγελματικά, να υπάρχει και μια επέκταση, ας πούμε, στην κουβέντα για θέματα τα οποία είναι και κοινωνικά και πολιτικά και εκπαιδευτικά και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά πάντα να είναι αποκαλυπτικά για τους θεατές, γιατί εμείς και εσείς και εγώ αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε στους θεατές. Αυτή είναι η αγωνία πάντα. Ο συνεντευξιαζόμενος θέλει εύκολες ερωτήσεις, επιθετικές ή και το ένα και το άλλο? Αν ρωτάτε εμένα, τα πάντα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσουν και οι επιθετικές ερωτήσεις. Και δίνετε επιθετικές απαντήσεις από ό,τι ξέρω. Εξαρτάται από την ερώτηση. Ξέρετε, αυτό είναι, και θέμα ποιότητας της ερώτησης. Οπότε είναι αντίστοιχη και η ποιότητα της απάντησης. Λοιπόν, ωραία. Εδώ η εκπομπή έχει χαρακτήρα, ας πούμε, βιογραφικής συνέντευξης, αλλά και λόγου απόψεων για τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα ιδεολογικά. Εγώ θέλω να πάμε στο πατρικό σας σπίτι και να μου πείτε την εικόνα του πατρικού σπιτιού για τον πατέρα και τη μητέρα. Το πατρικό σπίτι ήταν ένα μεσοαστικό σπίτι. Είναι στην περιοχή του Φιλοπάπου, κοντά στα σύνορα με τα Πετράλωνα. Οι αναμνήσεις είναι καλές. Η ζωή ήταν μετρημένη, αλλά δεν υπήρχε καμία στέρηση. Ήταν προς τη συντηρητική πλευρά η ζωή μας. Έχω και έναν αδερφό που είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα. Αλλά έχω πολύ γλυκές αναμνήσεις από αυτά. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι τότε τα παιδιά ζούσαν διαφορετικά. Δηλαδή, η καθημερινότητά τους δεν είναι σαν των σημερινών παιδιών. Πιο πολύ είχαμε να αναφερθούμε στο δρόμο και στο παιχνίδι. Να σας πω ότι ακόμα μπροστά οι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι τότε εκεί. Και παίζαμε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, από ποδόσφαιρα μέχρι πόλεμο. Ο πόλεμος ήταν ένα παιχνίδι που κάναμε μεταξύ μας. Πετροπόλεμο και δεν συμμαζεύεται, ξύλινα σπαθιά κτλ. Η μόνη διασκέδαση και διαφυγή, γιατί τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχε καν τηλεόραση, ήταν ο κινηματογράφος του Σαββάτου, ο οποίος ήταν η κορυφαία στιγμή της εβδομάδας. Στη γειτονιά. Στη γειτονιά πάντα, βεβαίως. Μιλάμε τώρα δεκαετία 50-60, έτσι. Μιλάμε τα τέλη της δεκαετίας του 60. Mm-hmm. Ο πατέρας τι δουλειά έκανε? Ήταν εκπαιδευτικός, ήταν καθηγητής φυσικής αγωγής. Η μητέρα? Οικιακά. Τελειώσατε το εξετάξιο λύκειο, εξετάξιο γυμνάσιο? Όχι, ήταν λύκειο τότε. Λύκειο, ναι. Μάλιστα. Οι βαθμοί σας? Καλή, χωρίς όμως εξάρσεις. Αλλά δεν ήμουν κακός μαθητής, ένας κανονικός μαθητής. Οι σπουδές? Οι σπουδές στη σχολή, στην δραματική σχολή. Αλλά εγώ έχω, ξέρετε, μία άποψη ότι οι σπουδές δεν σταματούν ποτέ. Δηλαδή, είναι η διαβίου μάθηση, που είναι πολύ της μόδας η λέξη, αλλά φοβάμαι ότι είναι μόνο η λέξη στη μόδα. Ότι δεν σταματάει ποτέ αυτό. Η δουλειά η δική μου απαιτεί να έχεις έναν οπλισμό, έτσι, θεωρητικό, όχι λόγια του αέρα, αλλά επί της ουσίας. Δηλαδή, που να σε θωρακίζει αυτός ο οπλισμός. Αυτό το έκανα σε όλη τη ζωή. Και τα τελευταία χρόνια ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, προσπαθώ να αποκτώ όχι απλώς γνώσεις, αλλά πράγματα τα οποία με βοηθούν να αντιμετωπίζω τον κόσμο καλύτερα. Μπούρτζι. Ξεστραβώ σου, Ρενάτο, Μπούρτζι. Μπούρτζι. Μαργαρίτα. Ήγαινε από εδώ. Μαργαρίτα. Excuse me. Yes. Παλαμίδι. Παλαμίδι. Εσύ είσαι ρε. Υπόκολο.
κόσμος. Ήρθα για να απλώς έτσι για να δω μια υπόθεση. Εσύ ούτε με είδες, ούτε ξέρεις που είμαι, δεν θέλω ερωτήσεις και κουτσοπολιά. Α, ο απέναντι δικηγόρος θα φτιάξει με τη γραμματέα του, σας το είπα. Τι? Της βάζεις η τέλακα. Μου είχε ζητήσει και εμένα να βγούμε, του είπα θα το απαντήσω. Βέβαια, μετά λένε γιατί χωρίζουν οι άνθρωποι, με τέτοιο μπάχαλο που γίνεται. Α, μακριά από εμάς, Αλέξανδρε. Πολύ μακριά από εμάς. Θα πάρω τη γυναίκα του να της το πω ανώνυμα. Βρε, ελευθερία μου, εσύ είσαι τόσο καλό κορίτσι, γιατί να γίνεις κακιά. Όταν είμαι καλή, είμαι πολύ καλή. Όταν είμαι κακιά, όμως, είμαι καλύτερη. Παλεύουν τα αγόρια μου, παλεύουν. Όταν κάνω αντάβιο στο μαλλί, θα έρθω να ρωτήσω εσένα, μου ξέρεις καλύτερα. Τι θα κάνει αντάβιο στο μαλλί, θα κάνει αυτός. Αντάβιο θα κάνει. Κότσο στα μαλλιά του να φάει αρχοντιά του. Ούτε ξέρουν τι θέλουν σε αυτήν την ηλικία. Νοηθούμε. Μαργαρίτα. Excuse me. Τι είναι ρε. Ακρόπολης. Να ρε, γκαβός, Ακρόπολης δει. Ρε Μαργαρίτα. Μαργαρίτα. Μουστάρεις κανένα γυαλάκι. Όχι, δεν θέλω παιδί. Κανένα ρολογάκι. Δεν θέλω. Ένα κοριτσάκι. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, σε πλακώ, φάπες νυχτιά, τι κάνετε, μπράβο. Η υποκριτική διδάσκεται, μπορεί κάποιος που δεν έχει ταλέντο, εάν πάει σε μια σχολή δραματική, να γίνει σπουδαίος ηθοποιός, ή η υποκριτική, η διδασκαλία, η εκπαίδευση πολλαπλασιάζει ένα ταλέντο. Το δεύτερο είναι που λέτε. Χωρίς ταλέντο δεν γίνεται τίποτα. Είναι άδικος κόπος, είναι σαν να προσπαθείς να φτιάξεις μια μελέτα χωρίς να έχεις αυγά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Βέβαια το ταλέντο διαβαθμίζεται, αλλά είναι και αυτό, χωράει πολύ συζήτηση. Εγώ μες στο ταλέντο βάζω και την έφεση για αυτό που θες να κάνεις, βάζω και το θέμα της παιδείας που είπα πριν. Δεν είναι μόνο μία ικανότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ικανότητες για το θέατρο και δεν κάνουν τίποτα, διότι δεν έχουν τη διάθεση να δουλέψουν και δεν έχουν τη διάθεση να εκθέσουν τον εαυτό τους όπως πρέπει απέναντι στους θεατές. Αλλά η υποκριτική, μια και το αναφέρετε και είναι πολύ βασικό θέμα αυτό, γιατί ασχολούμαι με τα εκπαιδευτικά, η υποκριτική δεν διδάσκεται. Είναι πράγμα βιωματικό. Αυτό που μπορεί να κάνει ο διδάσκων εντός εισαγωγικών είναι να συμπορευτεί με τον διδασκόμενο πάλι εντός εισαγωγικών, ώστε να δημιουργήσει ένα κόσμο, να του δώσει ένα γήπεδο να αναμετρηθεί με τον εαυτό του. Αλλά δεν είναι κάτι, δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο να πω ότι διαβάστε από εδώ μέχρι εκεί και αύριο θα δώσουμε εξτάσεις. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να έχει πανεπιστημιακή μορφή, δηλαδή πρέπει να έχει πιο πολύ καφενειακή μορφή. Ποια έννοια δίδεται στη λέξη υποκριτική, δηλαδή τι είναι, η εκφορά του λόγου, η άρθρωση, η παύση, οι κινήσεις του σώματος. Δηλαδή, αν σας ρωτήσει ένας σπουδαστής, δάσκαλε, τι σημαίνει υποκριτική, τι σημαίνει ηθοποιία, ας πούμε. Αυτό που λέτε είναι πολύ... Είναι ο καρπός και το ζητούμενο πάντα στη δουλειά μας. Γιατί το θέατρο, ξέρετε, λέμε συνήθως το θέατρο έχει πάρα πολλά. Η υποκριτική είναι ο πυρήνας του. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Σημαίνει ότι όταν βγαίνω στη σκηνή, πρέπει να έχω κάτι να πω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα λόγια του ρόλου μου, είναι όλη μου η άβρα. Το κοινό δεν ακολουθεί τους ρόλους, ακολουθεί τους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν ακολουθεί, δεν θυμάται κανείς αν έπαιξα εγώ τον Ταρτούφο ή τον Πετρούκιο, αλλά εμένα παρακολουθεί. Βλέπει εμένα. Έχει λοιπόν σημασία ο άνθρωπος στο σύνολό του. Δηλαδή, πόσο έχει αυτοπεποίθηση, πόσο οπλισμένος είναι και πόσο είναι έτοιμος να μιλήσει στο θεατή. Αυτό είναι μια βαθιά πολιτική πράξη. Γιατί το θέατρο πρέπει να πούμε ότι γεννήθηκε και μεγαλούργησε μέσα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και λίγο πριν και την αιμοδότησε κιόλας. Είναι δηλαδή πολύ σύνθετο το πράγμα. Δεν είναι ότι βγαίνω σκηνή και παίζω ένα ρόλο. Αυτό συνήθως, ξέρετε, το κάνουν οι ερασιτέχνες. Ο επαγγελματίας ο οποίος ζητάει το ειστήριο του κόσμου πρέπει να του δημιουργεί έναν κόσμο. Έναν κόσμο στον οποίο ο άλλος να συμμερίζεται. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία, μια άβρα, μια εκπομπή άειλων στοιχείων. Βεβαίως. Και αυτό μου άρεσε που είπατε, δηλαδή να υπάρχει ο άνθρωπος, ναι, και όχι ο ρόλος. Ακριβώς. Γιατί πάω να δω τον παίζω, έτσι. Ακριβώς. Αυτό λένε. Δηλαδή πάω να δω όχι το ρόλο, την προσωπικότητα του ρόλου. Εγώ το ρόλο, εγώ συγκεκριμένα ας πούμε, γιατί θα έχετε ακούσει ταυτίζεται με το ρόλο, το πετσί του ρόλου και όλες αυτές οι ανοησίες. Δηλαδή ο ρόλος τι είναι. Τον βγάζω βόλτα στη σκηνή, αλλά πρέπει να τον βγάλω εγώ καλή βόλτα. Με έναν τρόπο. Και μαμά, λέω να πάω γυμναστήριο, αν υπάρχει εδώ κοντά. Να δέσω λίγο το κορμί μου. Γιατί Φίφη, σου πάνε τόσο πολύ κάλτσες. Είσαι βλάκας. Άκουσε με κάλτσα. Φίφη.
Και έγινε, χειροτέρεψε το πόδι. Χειροτέρεψε γενικά μόλις σε είδα. Πόδια, χέρια, μέσες, πλάτες, τα πάντα. Σαράβαλο έγινε, Διονύση. Το μόνο που σου μένει είναι να κόψεις και το σεξ. Που να σηκωθεί η κουτάλα να σε βαράει από μόνη της, βλαμμένη. Που μείναμε έτσι η πιτσιρικαρία. Ναι, μπαμπά είναι από την ασφάλεια. Πες ότι δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ. Ο πατέρας μου λέει ότι δεν είναι εδώ. Σου πάρω διάλο στον πατέρα. Τι κάνεις εδώ! Σε έχεις δείτε σκάτε πάρω. Τι κάνετε αυτή, το πιστεύω. Τι κάνετε. Εύα, μαμά, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν νομίζω. Τι νομίζεις δηλαδή. Δεν ξέρω τι νομίζω. Τι κάνετε πεντέμιση το πρωί, είσαστε μεθυσμένοι και ξεβράκωτοι. Διονύση, μη συγχύσεις, σε παρακαλώ. Πατέρα, έβρεχε. Και βραχήκαμε. Αφού ρίχνει καρεκλοπόδαρα έξω. Ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Θα αρπάξω ένα καρεκλοπόδαρα, σε κυνηγή σου πω. Τσακί σου πίτσε. Τσακί σου γρήγορα, δρόμο. Και εσύ επάνω. Τσακίδια. Επάνω. Θα τα πούμε αύριο. Μα καλή νύχτα. Τράει το γυαλό από εδώ πέρα. Καλή νύχτα. Είμαι πάρα πολύ μαλακό. Ναι. Πάρα πολύ μαλακό. Ναι. Τώρα, υπάρχουν διάφορες σχολές, υποθέτω, ερμηνείας των ρόλων. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι λέει, παίζουν χωρίς να φαίνεται ότι παίζουν. Ναι. Και αυτό είναι θέμα προσωπικότητας, ξέρετε. Δηλαδή, το πρότυπο είναι να μην φαίνεται ότι παίζει το ρόλο. Ακριβώς. Δηλαδή ότι είναι σαν να είναι γέννημα εκείνης της στιγμής και όχι της προετοιμασίας. Δηλαδή το κοινό δεν έρχεται να δει την προετοιμασία, έρχεται να δει τη στιγμή αυτή. Η στιγμή αυτή είναι σαν να γεννιάται εκείνη την ώρα. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις την προσωπικότητα τη μεγάλη και θα έλεγα την αυτοπεποίθηση, αν και αυτά εφάπτονται. Μία περίπτωση ηθοποιού, ο οποίος δεν έκανε τίποτα, αλλά τα κρύβε όλα επιμελώς για να τα ανακαλύψει το κοινό, ήταν ο Ορέστης Μακρύς. Αυτός ήταν ένας μεγάλος ηθοποιός. Να σας λέω ένα παράδειγμα τώρα, ένας ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή πολλά χρόνια. Υπάρχει περίπτωση κάποιος ηθοποιός να είναι μεγάλος, αλλά να έχει και κάποια μεγάλα ελαττώματα πάλι στο χώρο της υποκριτικής. Δηλαδή να μην έχει καλή άρθρωση, λέω τώρα. Ναι, είναι λίγο σπάνιο. Είναι σπάνιο. Δηλαδή να μην έχει καλή άρθρωση. Α, βέβαια, υπάρχουν εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Όχι, γιατί ο λόγος είναι μεγάλο εργαλείο. Δηλαδή, κατά ψέματα, σε εμάς. Πρέπει δηλαδή να φτάνει κάτω. Και δεν μπορεί ο λόγος μας να είναι ο λόγος του πεζοδρομίου. Δηλαδή, όπως μιλάνε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν έρχονται για να δουν αυτό που είναι δίπλα τους. Πρέπει να έχει εκπαιδευμένος λόγος, να είναι σμιλευμένος. Καθαρός. Καμιά φορά στα ελληνικά που λέμε. Όχι γενικά και αόριστα όπως μιλάμε. Γιατί άμα παρουσιάσουμε στη σκηνή όπως μιλάμε στην καθημερινότητα, δεν χρειάζεται να έρθουν οι θεατές στο θέατρο. Μένουν στην καθημερινότητα. Κάνουν μια βόλτα στην γειτονιά και βρίσκουν δύο που συζητάνε. Τώρα. Χωρίς να είμαι ειδικός στα του θεάτρου, έχω παρακολουθήσει μερικές παραστάσεις, τις οποίες δεν θα αναφέρω, και ενώ είναι τραγωδία, εγώ σκάω στα γέλια, συγγνώμη δηλαδή. Αυτό το έκδηλο παίξιμο, το ρητορικό παίξιμο, ναι. Η υψηλή ρητορική τόνη, το κραυγαλαίο, νομίζω ότι καμιά φορά ναι. Μπορεί να υπερβεί το όριο και να φτάσει... Μπορεί. Μια και αναφέρετε το χώρο της τραγωδίας, ας πούμε, η τραγωδία κατά τη γνώμη δεν παίζεται. Δηλαδή, επειδή είναι κείμενα ιερατικά, ας το πούμε έτσι, και λίγο μεταφυσικά και έχουν να κάνουν με το θείο, με την ύβρη και διάφορα, δεν είναι. Εμείς πια έχουμε συνηθίσει και βλέπουμε το θέατρο με όρους ψυχολογικούς, σχέσεων που λέμε. Αυτά τα πρόσωπα, τι να παίξει από τον Αγαμέμνονα ή από τον Προμηθέα Δεσμότη, κυρίως που είναι ένας ημίθεος. Ή πώς να παραστήσεις το φάντασμα του Δαρίου που ζωντανεύει στους Πέρσες. Είναι λίγο περίεργα. Καταφεύγουμε λοιπόν σε ένα στόλισμα του πράγματος προκειμένου να το επικοινωνήσουμε με το κοινό. Αυτό είναι που δημιουργεί πολλές φορές το γέλιο, γιατί δεν μιλάμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όταν κυνηγάς την αλήθεια σου, ο άνθρωπος που είναι στη σκηνή, θα επικοινωνήσει με το κοινό. Όχι να το εντυπωσιάσει και το εχμαλωτήσει, αλλά να το συγκινήσει είναι άλλο πράγμα. Αλλά αυτό θέλει διπλό κόπο. Ο μεγάλος, ο Σέξπιρ, μήπως ξαπλώνει πολλούς στο τέλος στη σκηνή κάτω. Μήπως είναι πολύ η φόνη, πολλά τα αίματα. Ναι. Και καμιά φορά. Ο Σέξπιρ είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση. Μεγάλη φυσιογνωμία, τεράστια. Έτσι φράγησε όλο το θέατρο το παγκόσμιο.
Και το καταπληκτικό του είναι ότι έχει μια γκάμα, μια βεντάλια από έργα. Δηλαδή έχει αυτά τις αιματοβαμμένες τραγωδίες που λέμε, Τίτος Ανδρόνικος και Ριχάρδη και αυτοί. Έχει φοβερές κομμωδίες, απλοϊκές. Έχει μια μεγάλη φαρσοκομμωδία, Το ημέρωμα της Τρίγκλας, και έχει και ιστορικά δράματα. Έχει απ' όλα. Είναι μια μεγάλη ζαριά που λέγει ο Αλέξης Ρωμός. Και έχει και ποίηματα. Έχει τα πάντα. Από ό,τι διάβασα πρόσφατα, για κάποιο διάστημα είχε πέσει κάποια επιδημία στο Λονδίνο, βεβαίως. Είχαν κλείσει τα θέατρα και άρχισε να γράφει ποίηση. Τα σονέτα και τα λοιπά. Ναι, τα σονέτα. Ναι, καλά. Ο Σέξπιρ είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και δεν νομίζω ότι υπερβάλλει σε αυτά, διότι η Αγγλία του καιρού εκείνου ήταν αιματοβαμμένη. Βέβαια, κάνει την εξυπνάδα και βάζει ότι γίνονται και σε άλλες χώρες. Για να αποφύγει τη λογοκρισία. Βλέπε Άμλετ, ας πούμε. Ναι. Σωστά. Τώρα, από το τραγικό θέατρο του απόλυτου λόγου και της στολισμένης έκφρασης, πάμε στα νεότερα χρόνια στο ψυχολογικό θέατρο της ελλειπτικής γραφής, των παύσεων. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Αυτό είναι μια... Ποιος, τι σας συγκινεί? Κοιτάξτε, νομίζω ότι οτιδήποτε κρύβεται επιμελώς, αλλά με ποίηση μέσα και με μαγεία, είναι πολύ γοητευτικό για το κοινό. Παράδειγμα μεγάλο ο Τσέχοφ. Δηλαδή ότι δεν λέγεται τίποτα, αλλά όλα εννοούνται. Ότι οι άνθρωποι δεν μιλούν μεταξύ τους, αλλά μιλούν, είναι σαν να είναι παράλληλοι μονόλογοι. Το κάνουμε στη ζωή μας πολλές φορές αυτό. Απλώς δεν το κωδικοποιούμε εκείνη την ώρα. Ο Τσέχοφ το κάνει μαγικά και βλέπεις, ενώ δεν μπορεί να διηγηθεί ένα έργο του Τσέχοφ, γιατί η υπόθεση είναι πολύ απλοϊκή, ένας κόσμος βράζει μέσα στους ήρωες. Υπάρχει, διαμορφώνεται μια θερμοκρασία περίεργη, η οποία αν την πετύχεις είναι μαγική. Σταματάει ο χρόνος. Και να πούμε ότι τα έργα του Τσέχοφ κυρίως γίνονται σε ένα διάστημα μιας μέρας, δύο ημερών. Έτσι. Είναι στον αντίποδα του ποιητικού θεάτρου, του θεάτρου ρομαντισμού, του Γκέτε, του Σίδε, του Μολιέρου κτλ. Είναι ένας άλλος κόσμος ο οποίος έχει επηρεαστεί πολύ από τον Σίγκμουντ Φρόιντ, χωρίς συζήτηση, όλο αυτό το θέατρο του Ήψεν, του Στρίντμπεργκ, του Τσέχοφ και οι μεταγενέστεροι φυσικά, ο Ονίλ, ο Τένεσι Ουίλιαμς κτλ. Εμείς είμαστε εθισμένοι, όχι εμείς, όλη η Δύση είναι εθισμένη σε αυτό το θέατρο. Δηλαδή, με δυσκολία μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια παράσταση του θεάτρου Νο, ας πούμε, του Ανατολικού Θεάτρου, ή ένα θέατρο από την Ινδία. Γιατί έχουν άλλους ρυθμούς και άλλες ταχύτητες αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, είπατε προηγουμένως για τη μαγεία, υπάρχει γοητεία δηλαδή του υπαινιγμού. Ακριβώς. Και βέβαια, αυτό για να το πετύχεις πρέπει να έχεις γοητεία σαν άνθρωπος. Εννοώ αυτός που είναι στη σκηνή. Αν δεν έχει, σκηνική γοητεία μιλάω. Πάμε στο θάλαμο τώρα, βετεράνε μου, έλατε. Προξενάγησε, θάλαμο, πρόσχη! Σας φτιάξω καλά εγώ, ρε μάλια, μετά. Γιατί, θύε, δεν του άρεσε? Σου ανάψω μία σπόνα, του άρεσε. Πάμε σε Ντάγκλας, είτε να κάτι έχω εδώ και το δαγκώνω για να πέθει στα γράμματα του. Πάμε. Είμαι Αλφ! Come on, my veteranian. This is the sleeping room. Το βλέπω. Κάτι βρωμάει. Μα τι λέτε, μοσχοβολάει ο θάλαμος, σας παρακαλώ. Βρωμάει κάτι ψόφιο ζώο. Μήπως είναι κανένας ποντικός, έχουν κάτι αερουραίους σαν ελέφαντες, τόσοι. Τι ελέφαντες, τι ελέφαντες, βρωμάνε κάλτσα. Μα τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ, ακούστε κάλτσα, η κάλτσα των παιδιών με περάσουν. Πάει στο μαχό. Στο μάχη, όχι, μισό λεπτό. Βετεράνε μου, σας παρακαλώ, έλατε. Έλα, σιγά, σιγά, πω από Give me the placket, please. Δεν αντελείτε τι συνέβη. Give me the placket, please. Δεν αντελείτε τι συνέβη. Και τώρα, Sir Jeffrey Douglas, τώρα που θα φύγεις και θα πας στα ξένα και θα ζούμε μήνες χρόνια χωρισμένοι, πάρε κάτι να έχεις, κάτι από μένα, πάρε μια πλακέτα καλογιαλισμένη. I'm very happy. Συγγνώμη, μήπως μπορούμε να το ξαναπάμε άλλη μια φορά γιατί μου φλουτάρισε το έμφραγμα. One more time. Πάμε. Okay. The Plunkett, Sir Jeffrey. Είμαι πολύ ευτυχής. Για ρεζίλη με κάνατε στον ξένο βετεράνο. Μα τι κάναμε, κύριε διοικητά? Σκασμός, ηλίθιε βλάχο, τι κάνατε? 32 φορές απένει με την πλακέτα, 32 φορές δεν μπόρεσε να την πιάσει. Μου φλουτάρισε η μηχανή. Τα γκαρσόνια. Τα γκαρσόνια γρήγορα. Ελάτε. Όχι σε μένα, ηλίθεια στον άνθρωπο πρώτα. Να σερβίρετε κρασί. Τι είναι αυτό? Stop, θολής. Stop, ηλίθιε. Σταμάτα, παιδί. Τι κάνεις? Τι κάνεις και πέρα? Είναι κινέζικη κουζίνα και τα φαγητά οι Κινέζοι σε δίνουν έξω από το πιάτο. Καταλάβατε, ναι. Χάσω από τα μάτια μου, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Μπορείτε να συνεχίσετε. Εγώ δεν είδα τίποτα, δεν άκουσα τίποτα. Τάφος. Που να σε χώσουν βαθιά με στον τάφο. Κροταλία με στολή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Στην πορεία της θεατρικής και κινηματογραφικής ιστορίας έχουμε περιπτώσεις κάποιων ατόμων που χωρίς να έχουν καμία παιδεία έπαιξαν εκπληκτικά σε επίπεδο ενός, ας πούμε, επαγγελματία ηθοποιού. Αυτό το κάνουν κυρίως στον Ιταλικό κινηματογράφο του 70, ναι. Έτσι. Ναι, και στην Ελλάδα έγινε κατά κόρον. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θαυμάζουμε τώρα που βλέπουμε στις παλιές ταινίες, ελάχιστοι είχαν μία παιδεία, αλλά είχαν μία ουσιαστική παιδεία στο σανίδι από πολύ μικρή και με πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε μπουλούκι, περιφέρεια δηλαδή. Το ότι παίζω, κάνω τουρνέ χειμωνιάτικη και παίζω 10 έργα. Για να παίξει 10 έργα μαζί, δηλαδή παίζανε το απόγευμα άλλοι, το βράδυ άλλο έργο. Στην άλλη πόλη άλλο έργο, άλλο έργο. Άλλο. Αυτό είναι μια μεγάλη άσκηση. Και κυρίως ότι είναι αυτό που σας είπα το καφενειακό πριν, ότι έρχομαι από μικρό στο θέατρο και κάνω το παιδάκι που βοηθάει και φέρνει τους καφέδες και πάει και αγοράζει καλά αυτό και κάποια στιγμή του λένε πες και δύο λόγια. Και κοντά-κοντά το παιδί αρχίζει, λειτουργεί δια του παραδείγματος από τους μεγαλύτερους. Και αρχίζει, είναι αυτή η κομέντα ντελάρτε που λέμε. Και αρχίζει να μην φοβάται το κοινό. Και κυρίως να μην φοβάται τον εαυτό του. Ο Βασίλης Αυρονίτης ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ο Σταυρίδης, λέμε τώρα ονόματα τέτοια. Ο Χατζηχρήστος. Σε ανθρώπους που μιλάμε με ονόματα, που παραφέρουμε ονόματα που τα γνωρίζουμε. Δεν είχαν ανάγκη σχολής. Μπορεί να μην ξέραν τα λόγια καλά, αλλά ξέραν το ρόλο. Είναι άλλο πράγμα. Και βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις. Υπάρχει και στο εξωτερικό αυτό που λέτε. Mm-hmm. Πολύ. Υπήρχε. Ας πούμε στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στο κλασικό κινηματογραφικό έργο «Ευδοκία», όπου και οι δύο πρωταγωνιστές, και ο άντρας και η γυναίκα, δεν ήταν ηθοποιοί και μάλιστα δεν συνέχισαν και μετά την καριέρα, γιατί... αλλά εκεί παίζουν σωστά και ωραία. Ναι, έτσι. Ακριβώς γιατί είναι οδηγημένοι, γιατί είναι το σινεμά, κυρίως αυτό το σινεμά αυτού του τύπου, είναι έργο του σκηνοθέτη και όχι τον. Ενώ το σινεμά που σας είπα πριν είναι έργο των ηθοποιών περισσότερο. Ενώ έτσι, του κινηματογράφου εννοώ του Φίνου κυρίως ταινίες, ενώ του Δαμιάνου είναι σινεμά του σκηνοθέτη. Πρέπει να πούμε δε ότι η κοπέλα που παίζει την Ευδοκία ήταν ντουμπλαρισμένη η φωνή της. Ναι, ακόμα και το τραγούδι που χορεύει ο Φαντάρος, χορεύει σε άλλο τραγούδι. Πρόσφατα το διάβαζα. Αλλά δεν έχει σημασία. δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς τα λέμε τώρα για την ιστορία. Ναι, ναι. Ο θεατής, ο οποίος βλέπει για πρώτη φορά την ταινία, βλέπει αυτό. Λοιπόν. Όλα αυτά τα είπαμε με επίκεντρο τις σπουδές στη δραματική σχολή. Οπότε να συνεχίσω με το επόμενο ερώτημα για την περίοδο της στρατιωτικής θητείας. Η περίοδος της θητείας ήταν από τα τέλη των Οκτώβριο του 1978. Τότε η θητεία ήταν μεγάλη, σε αντίθεση με τώρα που είναι πολύ μικρή και που την αποφεύγουν όλοι σε το διάλογο το λιβάνι. Και ποιος θα πάει. Ναι, λοιπόν, έκατσα, απολύθηκα το 81 και έκατσα 28 μήνες δηλαδή. Πού, τι ειδικότητα. Ήμουν στο πυροβολικό, ήμουν δόκιμος και μετά τέλειωσα, πήγα στη σχολή, πήγα στη Ρόδο, κάτσα ένα χρόνο, γύρισα μετά εδώ. Ήμουν στο η σχολή είχε πολύ σκληρή εκπαίδευση, βεβαίως. Έτσι. Σκληρή εκπαίδευση, αλλά δεν με ενοχλούσε και πολύ. Ναι. Εσείς από το χώρο της διανόησης ναι, όχι, δεν τελικά. Όχι, εντάξει, ο πατέρας εκπαιδευτικός. Δεν έχει σημασία. Όχι, δεν. Να σας πω κάτι. Πολιτικοποιημένος, φαντάζομαι τότε έτσι. Όχι ιδιαίτερα. Α. Όχι. Δεν με. Δεν είστε γκρινιάρης από την καταλαβαίνω. Καθόλου. Δεν με ενοχλούν. Μεγάλο προσόν. Τους ενοχλούσαν τα πάντα, θυμάμαι. Είπε το πρωινό ξύπνημα. Δεν με εντάξει, βεβαίως υπήρχε μια πίεση, χωρίς συζήτηση. Αλλά όταν στρατεύεσαι, δεν πας για να περάσεις καλά σε πάρτι. Πας για να μάθεις να μάθεις ώστε να μην περνάς καλά, αν χρειαστεί. Αφού το είχα πάρει απόφαση. Ήταν σκληρά αυτά οι μήνες εκπαίδευσης στη σχολή. Αλλά μετά μπορώ να πω ότι δεν πέρασε ιδιαίτερα άσχημα. Όχι. Μάλιστα. Με εντυπωσιάζει γιατί έχετε ένα αίσθημα υπηρεσίας στην έννοια της εθνικής ανεξαρτησίας. Έτσι, γιατί στρατός αυτό σημαίνει. Ναι, όχι μόνο αυτό. Το λέω αυτό γιατί αυτές οι έννοιες σε εποχές που υπήρχε έντονο αριστερό και αριστερίστικο κλίμα, το στρατό τον είχαμε ότι είναι μια περίοδος ταλαιπωρίας στην οποία να σας πω την αλήθεια, αποφύγουμε. Ναι, θα σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι περί της πατρίδας που είναι πολύ μεγάλο. Εγώ θα σας πω ότι μου έκανε πολύ καλό. Με την έννοια και το συστήνω και στους νεότερους, ιδίως αυτούς που τους συναδέλφους, τους νεότερους, διότι όχι για να πας να πολεμήσεις, γιατί με ρωτάνε, θα πάω να πολεμήσω, όχι γιατί δεν θα πολεμήσω το δευτερόλεπτο, με την πρώτη του φεκιά θα λιποθυμήσουν, αλλά να μάθεις να έχεις την ευθύνη του εαυτού σου τουλάχιστον και να μάθεις να συμβιώνεις μαζί με κάποιους άλλους. Και να μάθεις ότι πρέπει 2 ώρες να φυλάξεις μια σκοπιά και είσαι υπεύθυνος. Γιατί είμαστε πάρα πολύ ελεύθεροι, αλλά καθόλου υπεύθυνοι. Αυτή είναι
η στάση δική μου απέναντι στο στρατό. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία για να δοκιμάσεις τα όρια σου. Δεν είναι ούτε εθνικό-πατριωτικό ούτε τίποτα. Αυτά, άσε που τώρα πια το θέμα το στρατιωτικό είναι τόσο εξελιγμένη τεχνολογία που σιγά μην περιμένει εμένα να πάω να ρίξω μια ντουφεκιά. Δεν έχω λόγω αυτά. Δεν μπορώ να βλέπω εγκλήματα γύρω μου. Δηλαδή, γύρω από τα. Ποιο είσαι, ρε. Ποιο είσαι. Ο Ζάχο ο Δόγκανο είσαι. Δόγκανο. Καθίστε, κύριε Δόγκανε. Σα ειδοποίησατε από το ναυπηγείο. Βεβαίω και έχω στη διάθεσή σα όλα τα προσπέκτο για να διαλέξετε το σκάφο σε αρισκία σα. Μόνο που αν θέλετε ένα μεγάλο σκάφο θα πρέπει να περιμένετε λίγο. Αχ, εγώ δεν είμαι του περίμενε. Θέλω τσάκα να τελειώνω. Είδα ένα τώρα που ερχόμουν ένα. Αυτό τι. Αυτό είναι παραγγελία ενό κυρίου από τη Σαουδική Αραβία. Δεν καταλαβαίνω από Σαουδικέ Αραβίε. Τέλο πάντων, πόσο έχει αυτό, μπορώ να ρωτήσω την τιμή του. 400 εκατομμύρια. 400 εκατομμύρια. Δεν κακό. Μήπως υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Στην ίδια τιμή. Στην ίδια τιμή 100 εκατομμύρια πιο κάτω, 100 εκατομμύρια πολύ πιο κάτω. Τι θα λέγατε γι' αυτό εδώ. Αυτό πόσο έχει. 200 εκατομμύρια. 200, δεν κακό. Αυτό εδώ. Αυτό 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια. Ναι, δεν είναι ωραίο 100 εκατομμύρια. Για γυρίστε εδώ. Ναι, αυτό εκεί. Αυτό είναι 50 εκατομμύρια. Το φτηνένουμε πάρα πολύ τώρα. Το φτηνένουμε πάρα πολύ. Όχι, μην το γυρίζετε, θα το φτηνίνω κι άλλο. Αυτό εδώ. Αυτό είναι Chris Craft. Chris Craft, μπράβο, ακριβώς αυτό χρειάζομαι. Chris Craft, δεσποινή μου. Ξέρετε, διότι κάνω και ασκή στη θάλασσα και στο βουνό. Ήμουν πρωταθλητής. Παλιά. Πολύ παλιά. Άλλωστε, εγώ δεν σηκώνω κεφάλαιο τη δουλειά. Τώρα, έτσι να βγαίνω από βολτούρες να με χτυπάει το αεράκι, καταλάβατε. Για γυρίστε να δω τίποτα παρακάτω. Ναι, ναι. Αυτό εδώ. 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια τώρα, 2 εκατομμύρια για πηγαίνω μέχρι την Αίγινα σαν πολλά. Αυτό εδώ σε τι. 1,5 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύρια. Ναι, δεν είναι κακό, αλλά έχουμε τίποτα πιο έτσι, φτηνό. Να σας δείξω μια βαρκούλα, κύριε Δόγκανε, που είναι και ρομαντική. Μπράβο, 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 που είναι και ρομαντική. Δείξτε μου τις βαρκούλες. Αυτή εδώ. Ναι, αυτή η βαρκούλα. Ωραία. Πόσο την έχουμε αυτή. 100.000. 100.000. Αυτό που είναι εδώ σαν καναπές. Αυτό είναι φουσκωτό και κάνει 50.000. Φουσκωτό. Θαυμάσια. Αυτό είναι το καλύτερο. Το αξιοποιείς και το χειμώνα αυτό, ε. Πώς δηλαδή. Σαν κρεβατάκι το σκύλο. Και άμα δεν έχεις σκύλο, πας στην εταιρεία προστασία ζώων. Ακούστε. Παίρνεις ένα σκύλο τζάμπα και έχεις. Και φουσκωτό. Και σκύλο με 40 χιλιάρικα. Αυτό κάνει 50. Εδώ μου κάνει μια καλύτερη τιμή. Στο καράβι στην καρουζιέρα. Θα έρθει μη και εγώ. Βεβαίως στο καράβι στην καρουζιέρα θα έρθει και εσύ, αλλά δεν θα ανέβει στο κατάρτι. Γιατί? Δεν θα ανέβει στο κατάρτι. Όχι, εγώ θα ανέβω στο κατάρτι. Δεν σε έχω για το κατάρτι. Γιατί? Καλά, καλά, ανέβα στο κατάρτι, να σε πάρουν για μαύρη σημαία, να μας περάσουν για πειρατικό. Ψάξε, Βαρδαλούπας. Άντε, μπράβο. Μπάζας, μπάζος, μπαζούκας, μπαρμπέρι. Τι μπαζούκας και μπαρμπέρι, μπορεί, πού ψάχνεις? Στο μη. Ποιο μη, στο βήτα να ψάξεις. Βαρδαλούπας, πες το. Βαρδαλούπας. Ας το διάλο, φέρ το βήτα. Φέρ το βήτα. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να συνεννοηθώ εδώ μέσα. Ας το κάτω. Ας το. Για να χαθείτε. Μπασπέρις. Λοιπόν, βάβουλας, βαμβακούλας. Τι είναι αυτό εδώ το. Α, του φέρε τυρονούς από σουφλί από ρέγιους και καλούς κυρίους Χανιώτη. Α, από το Χανιώτη. Για άνοιξε να δούμε τι είναι. Του άνοιξα ήδη. Καμπούλι πίτσουρο. Καμπούλια με καθάλι. Πολλά καμπούλια έστειλε ο Χανιώτης. Ρετσούκι. Χατρανά. Γάγιντες. Τυρί. Σωστά το πες αυτό. Ξύπασμα ξατωτό. Το έκανες τώρα. Πώς κλείνει αυτό το ρημάνι. Περιμένω, εύκολο. Έλα, παιδί μου, λουλούδια γρήγορα. Λουλούδια, άφησε τα όλα εδώ. Πόσο κάνουνε? 30.000. Πάρ' τα όλα πίσω. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μεζόντο. Δώρα για μια ζωή στο κέντρο της Απλοταριάς. Μεγάλη ποικιλία σταυρών σε ροζ χρυσό και κίτρινο χρυσό. Επίσης σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τον σταυρό της αρισκίας σας. Μεζόντο σε χρυσό και ασήμι. Ρολόγια, επισκευές ρολογιών και κοσμημάτων. Μεζόντο. Δώρα για μια ζωή. Απλοταριά 20, τηλέφωνο 2271 0 803 20.
λεμόνι με δυνατή ελληνική γεύση στον καρφά στο πρώην Λαστράντα. Λεμόνι με δυνατές γεύσεις, απίστευτα χαμηλές τιμές, χώρο πάρκινγκ, παιδότοπο, σέρβις και ποιότητα. Με στην ταβέρνα τώρα βρίσκομαι για σένα. Πίνω μα σκέψη. Και για delivery πάλι λεμόνι στο 22710-33-444. Από το 1900 το όνομα Πουλάκης είναι συνώνυμο της υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής γεύσης. Η πολυετή εμπειρία μας, καθώς είμαστε στην 4η και 5η γενιά κρεοπόλιδων, μας οδηγεί να παράγουμε κρέατα υψηλής ποιότητας με σεβασμό προς τον πελάτη μας. Το πρότυπο αυτό που ακολουθούμε έχει ως βασική αρχή το ντόπιο χιώτικο κρέας, καθώς στην μονάδα μας όλα τα ζώα μεγαλώνουν χωρίς ορμόνες, χωρίς αντιβιωτικά και μόνο με 100% φυτικές τροφές σε συνθήκες ελεύθερου στοβλισμού. Με αφοσίωση και πάθος στο έργο μας, ακολουθούμε την παράδοση των προγόνων μας, για να έχετε στο δικό σας τραπέζι κρέατα απολύτως υγιεινά με την απόλυτη γεύση και ποιότητα. Η οικογένεια Πουλάκη όλα αυτά τα χρόνια φροντίζει για εσάς καθημερινά. Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας που είναι κινητήριος δύναμη για τη συνέχεια. Έχει μύθια. Ασφάλεια. Εμπιστοσύνη. Εξυπηρέτηση. Μετρητά. Η κάθε λέξη σημαίνει πολλά για μας. Όλες μαζί είναι ό,τι καλύτερο προσφέρουμε σε εσάς. Ένα χειροδανιστήριο Χίου. Αγορά χρυσού και ενέχειρα. Δείτε ένα καλύτερο αύριο με την υποστήριξη ενός φίλου. Αγορά χρυσού και ενέχειρα. Πολυτεχνείου 13 στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-088-96 και 6986-672-146. Ένα χειροδανιστήριο Χίου. Η επιλογή για πιο άνετη ζωή. Ελάτε να μας βρείτε στο κατάστημα Λουτρογραμμή. Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας, στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Ελάτε να δείτε τα καινούργια σχέδια στα πλακάκια τείχου και δαπέδου που μόλις παραλάβαμε. Πλακάκια ιταλικά και ισπανικά πρώτης ποιότητας σε πολύ καλές τιμές. Για να γνωρίσετε τα νέα μας προϊόντα και για λίγες μέρες μόνο, έκπτωση 30% επί των τιμών του καταλόγου. Ελάτε να εξοπλίσουμε το νέο σας σπίτι με πλακάκια και είδη υγιεινής, πάντα στην τελευταία λέξη της μόδας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Να χαράξουμε μαζί τη γραμμή της διακόσμησης του χώρου σας. Στην εταιρεία μας θα βρείτε ακόμα πλακάκια εξωτερικού χώρου και κουζίνας σε πολλά σχέδια, καθώς επίσης νεροχύτες γρανιτένιους και ανοξίδωτους εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Και για το χειμώνα μην ξεχνάτε τη μεγάλη μας ποικιλία σε καυστήρες ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες και γενικά ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση του σπιτιού σας. Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας, Λουτρογραμμή. Χαρούμενες γιορτές! Νέα χρονιά με ευτυχία, υγεία και πολλές δημιουργίες από το κατάστημα Νίτσα. Στους νέους της χώρους, στην οδό Τσελεπή 7, στο τηλέφωνο 22710-27422. Now.
μου φώτα. Δηλαδή θα του πω, σε εκτιμώ deep για deep. Τι είναι αυτή καλή. Έσχος. Ακούμπα, κούμπα, 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 τσέρο, πριρίρι. Πυρό, επήγα τις προάλλες με ένα γέρο, πριρίρι. Μπρέρα, 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 μπρέρα. Λέρα, σταματήστε, η τρελίδο. Πόπο, πάλι ανέβηκε, 36 έχει. 36, θερμοσύφωνο είμαι. Τι θα πει από τίποτα να κάνεις τον άντρα. Τον άντρα, γιατί, τι θέλει ο... Τι θέλει ο γη. Δεν μπορώ, θα αυτοκαστοχιστώ κι εγώ. Γεια σας. Πού ρεύκεσαι εσύ. Αφού είναι εύκολο, κάνε μας για καλύτερη τιμή. Δεν κατεβαίνω. Κατέβα. Πρόσεξε μόνο μην πάρεις την κανονική παπαρίδα και εκτεθείς σε δεπανό. Καλά για χαζό, μην περνάτε. Ακριβώς. Σας παρακαλώ κυρίε. Φανείτε ψύχρεμες, μη χειροδικείτε. Λυσάρες. Δεν Δημητρούλα, κάτσε πίσω, κάτσε για να μπροστά, που είναι κομμάρι. Κομμάρι σε κεφέν. Άντε παιδί μου, πες το. Πατέρα. Θα το ξέχασα, επήγαινα από εδώ πέρα. Πόσο άντρας είσαι, πόσο. Πόσο άντρας είσαι. Πόσο άντρας είμαι. Το βρήκε αυτόν. Τι άργο που το βρήκε. Στην ομόνια τον ψάρεψε και τον εκμεταλλεύεται. Ο σωματέ μπορείς. Η απαλή αίσθηση του Σουτιέντη αναστάτωσαν την αφή του. Τι χουφτώνει τώρα. Συγγνώμη κύριε Ελφέρ μου, παρασύρθηκα, αλλά τόσα χρόνια κομμουνιστής, πρώτη φορά που χρησιμεύει σε κάτι. Το σπασες. Το σπασαν. Το χέρι. Ο σύζυγός έχει μπλέξει με την τράπουλα και την τοποκληθία και χρωστάει πολλά. Πόσα. Τα κέρατά του, μαντάμ, χρωστάει. Γι' αυτό σας συμβουλεύω να φύγετε από τη ζωή του όσο είναι νωρίς. Φύγετε. Φύγετε. Εδώ είμαστε πάλι. Συνεχίζουμε με τον κύριο Γιάννη Μπέζο. Κύριε Μπέζο, μετά τη στρατιωτική θητεία, η πορεία σας ήταν ανωδική, θριαμβευτική. Να διαβάσω μερικά έργα σας. Ξεκινήσατε από το 1997, μιλάω τώρα για το θέατρο. Βήρα τις Άγκυρες, Βάτραχη, Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο, Λυσιστράτη, ο Αρχοντοχωριάτης, Όρνηθες, Παντρολογήματα, Ξενοδοχείο Παράδεισος, ο Καταφαντασίαν Ασθενής, το κλουβί με τις τρελές, τα θυμόσαστε. Βέβαια, αυτά είναι μεταγενέστερα, γιατί έχω βγει από το 81 στη δουλειά. Ναι, είχα πολλά. Αυτό προσφεύγω στην κυκλοπαίδεια του διαδικτύου. Ναι, ναι. Αυτά είναι. Ήδη είχα κάνει θεία σου εκεί το 1994. Υπάρχει δηλαδή τουλάχιστον 15 ετία πριν. Μάλιστα. Αυτό... μετά τηλεόραση από το 1986, Δίλημα, Θώος ή Ένοχος, Η Απαράδεκτη, Οι Τρεις Χάριτες, Θα μιλήσει με τον δικηγόρο μου, Η Ανατομία ενός Εγκλήματος, Της Ελλάδος στα Παιδιά, Το Γελίον του Πράγματος, Απών, Εκείνος και Εγώ. Βίος Ανθόσπαρτος, Αριστοτέλης ο Άριστος, τηλετενίες Ευτυχισμένοι Μαζί, Ο Γάμος της Κόρης μου, κινηματογραφικές ταινίες Χούλιγκανς, Η Γυναίκα της Πρώτης Σελίδας και πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες. Τώρα, τα τραγούδια του θεάτρου, τραγούδια μνήμης. Κοιτάξτε, και αυτό είναι. Στο θέατρο Προσκήνιο είναι ένα θέατρο μικρό στην οδό Καπνοκοπτηρίου που είναι ακριβώς πίσω από το Υπουργείο Υγείας. Το οποίο είχα ένα παρελθόν εκεί, γιατί είχα πάει σχεδόν 15 χρόνια και έκατσα 3 χρόνια και του έδωσε και το όνομα Προσκήνιο. Ένας μικρός χώρος, αλλά πολύ ευέλικτος και πολύ ζεστός, που μπορείς να ανεβάσεις ό,τι θέλεις. Εκεί λοιπόν αποφάσισα με τους αδερφούς Τάγαρη που έχουν την ευθύνη της επιχείρησης να μείνω για κάμπος όσο με θέλουν οι θέατες και κάνω ένα πρόγραμμα κανονικό με τους γαμπρούς Ευτυχίας του Τσιφόρου, με τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη που παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή, και αποφάσισα να κάνω κάποια δευτερότητα τα οποία να μου σχέση με το τραγούδι. Το τραγούδι όμως το οποίο γεννήθηκε στη σκηνή, στο θέατρο. Και πιάνουμε από το 30 και φτάνουμε στις μέρες μας. Βέβαια, παίρνουμε λίγα πράγματα, έτσι δεν μπορώ να τα παρουσιάσω όλα. Το έχω ονομάσει της καρδιάς και της μνήμης, διότι αυτά τα κομμάτια, τα τραγούδια αυτά, ενώ τα λέμε όλοι, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τα λέμε στις παρέες ή όταν βγαίνουμε έξω, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που τα δημιούργησε. Κάτι τα δημιούργησε, κάτσα στην καρδιά και μετά κάτσα και στη μνήμη. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι από την καρδιά θα πάει στη μνήμη. Είναι δύσκολο. Πρέπει να είναι πολύ καλό για να καρτίσει τη μνήμη. Γιατί πολλές φορές μας γοητεύουν πράγματα, τα αγαπάμε, αλλά μετά τα ξεχνάμε. Αυτά είναι κομμάτια διαχρονικά. Και είμαι ευτυχής που το κάνω αυτό, που μπορώ και το κάνω αυτό, για να. Κυρίως για να έρθουν σε επαφή οι νεότεροι, γιατί. Οι νέοι άνθρωποι συνήθως, και εμείς το κάναμε αυτό, νομίζουν ότι η ζωή ξεκινάει από εδώ και πέρα. Και οι παλαιότεροι για να θυμηθούν. Τα τραγούδια αντιστοιχούν στις οικονομικο-κοινωνικές και ιδεολογικές και πολιτικές συνθήκες. Και αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, όταν ας πούμε, παρουσιάζεις τραγούδια του Κρασιού, ας πούμε, ή από τους Απάχηδες των Αθηνών ένα κομμάτι, ή από την Τρελή Θεατρίνα ένα τραγούδι, το είχε γράψει ο Χερόπλης για την Παπαδάκη. Όταν ήταν στον χώρο των ηθοποιών το 32, κανείς δεν το ξέρει. Έχει ένα λόγο που γράφτηκε, σπουδαίο τραγούδι. Όταν κάνουμε αναφορά στο Μάνο Κατράκη, έχει ένα λόγο που γίνεται
το ρεπερτόριο αυτό, το οποίο έχει να κάνει με τον Καζαντζάκη, με τον Θεοδωράκη, με τον Νότο Περιάλη. Όταν έχουμε τον Οδό Ονείρων, έχει άλλο σκοπό, η οποία είναι ταυτόχρονα την ίδια χρονιά με την όμορφη πόλη, όπου εκεί πέρα έχουμε έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή, ο Μίκης είχε ένα άλλο κοινό από αυτό που είχε ο Χατζηδάκης. Και οι δύο παραγωγές ήταν εξίσου πάρα πολύ καλές και μας μείνανε αυτά τα πράγματα. Την άλλη χρονιά που ενωθήκανε και κάνανε τη Μαγική Πόλη, δεν πήγαν να τους δούνε, γιατί ο ένας δεν ήθελε να ακούσει τη μουσική στο άλλο. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Τον αιώνιο διχασμό, έτσι. Μας κατατρέχει ακόμα. Να, αυτά είναι αρρώστιες που πρέπει να φύγουν από πάνω μας. Προσπαθώ λοιπόν με έναν τρόπο να δείξω ότι η καλή μουσική και ο στίχος δεν έχουν τέτοια πράγματα. Ούτε πολιτικάντικες παρερμηνίες, ούτε τίποτα. Είναι γεννήματα ανθρώπων με ταλέντο και με παιδεία. Μετά το 90 είχαμε ένα τραγούδι που αντιστοιχούσε στο χρηματιστήριο. Δηλαδή είχαμε εύκολες μελωδίες, αφελείς στίχους κλπ. Και τώρα το έχουμε. Και τώρα αυτό. Αυτό προμήνυε την χρεοκοπία, την οικονομική, ας πούμε. Υπήρχαν και παλιότερα τέτοια πράγματα. Τη δεκαετία του 90, κυρίως μετά το 93-94, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η ιδιωτική τηλεόραση σε αυτό. Υπήρξαν πράγματα και οι δισκογραφικές εταιρείες, τα οποία θέλανε να καταναλώνουν γρήγορα, να μην μείνει τίποτα, στο να βγουν τα επόμενα. Δηλαδή, γνωρίζοντας ποιο είναι το καλό, πολλές φορές λέγαμε άστο στην άκρη, γιατί αυτό μπορεί να κρατήσει χρόνια. Πρέπει να βγάλουμε κάτι καινούριο το οποίο να καταναλωθεί. Δηλαδή, fast food που λένε. Και επειδή, όπως ξέρετε, το fast food είναι όλοι το καταναλώνουμε, γιατί είναι εύκολο, πολύ απλά το καταναλώσαμε. Βέβαια, δεν έμεινε τίποτα. Αλλά αυτό δημιούργησε ελλείμματα παιδείας μέσα μας. Επίσης, το τραγούδι αυτού του είδους, το οποίο συνοδευόταν από διασκέδαση νυχτερινή σε κέντρα τα οποία δουλεύανε γεμάτα από Τρίτη μέχρι Κυριακή, θα θυμόμαστε όλοι, είχε σαν αποτέλεσμα οι θαμώνες να θέλουν να είναι αυτοί οι στάρ. Δηλαδή, να χοροπηδάνε σαν κατσίκια πάνω στη σκηνή, να φωτογραφίζονται και να φωτογραφίζονται για τα περιοδικά. Δηλαδή, ο τραγουδιστής έχασε το κύρος του. Και όλη η ιστορία γίνεται για το πώς θα επιδείξει ο πελάτης την εμφάνισή του, την οικονομική του δύναμη. Δηλαδή, ταυτίστηκε το πρώτο τραπέζι πίστα με την κοινωνική καταξίωση. Αυτό ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα. Και βέβαια, όλα αυτά γίνανε με δανεικά, τα οποία νομίζουμε ότι είναι και αγύριστα. Και επειδή δεν είναι, πρέπει κάποιος να τα πληρώσει. Τι φταίει για τη χρεοκοπία μας? Οι αγορές, ο καπιταλισμός, ο ανεπίσημος σοσιαλισμός μας, με τις πολλές προσλήψεις, ο τύπος με τα στερεότυπα, η έλλειψη ευθύνης, ο λαός. Κοιτάξτε, όλα αυτά που λέτε είναι σωστά. Όλοι έχουμε την ευθύνη. Πρέπει να πούμε κάτι, ότι στην ΟΝΕ, να μην πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι πρότινος ήμασταν η μόνη χώρα που είναι ορθόδοξη. Είναι δύσκολο. Γιατί είμαστε του ανατολικού πολιτιστικού συνασπισμού, έτσι. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή τους φίλους μας τους Ευρωπαίους, τους εταίρους που λέμε τώρα, διότι αυτοί αντιμετωπίζουν τη ζωή διαφορετικά. Εμείς έχουμε μία φράση, όπως τα ξέρετε πολύ καλά, που λέει «έχει ο Θεός». Στη Δύση αυτά δεν υπάρχουν. Και νομίζουμε ότι θα έρθουν όλα, διότι κάποιος άλλος θα φροντίσει γι' αυτό. Δεν θα φροντίσει κανείς άλλος γι' αυτό και πρέπει μόνοι μας να φροντίσουμε. Η χώρα υπέστη κραδασμούς μεγάλους και ο κόσμος και θα υποστεί κι άλλους. Γιατί θέλει χρόνο για να απαντήσει η κοινωνία θετικά σε αυτό. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Αλλά όλα αυτά που είπατε πριν είναι πολύ σωστά. Μεγάλο δημόσιο, ρουσφετολογία, πελατειακό σύστημα, εφηβική συμπεριφορά. Δηλαδή ότι λέω στον πατέρα μου, φέρε με ένα 500 και αφού το πάρω, το βρίζω κιόλας. Εξακολουθούμε και το κάνουμε αυτό ακόμα. Όλα αυτά σημαίνει ότι δεν έχουμε ενηλικιωθεί κοινωνικά. Και πρέπει κάποια στιγμή, θα γίνει βέβαια, θα γίνει γιατί η ιστορία το διδάσκει, αλλά θα περάσουν κάποια χρόνια ακόμα. Πάντως είναι. Το κακό ήταν ότι το χαστούκι ήταν πάρα πολύ απότομο. Δηλαδή δεν ήρθε σταδιακά αυτό. Και νομίζω ότι εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, αν για κάτι μπορεί να ψέξει κανείς τους πολιτικούς, και εννοώ τους πολιτικούς, όχι όλους, αλλά τον Κώστα Καραμαλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, οι οποίοι ήταν πάνω δίπλα και γνώριζαν, όπως φαίνεται, αυτό είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή των δύο μεγάλων κομμάτων της εποχής.
Όμως, βεβαίως, τα κόμματα εξουσίας έχουν την πρώτη ευθύνη. Ασφαλώς. Πάντως, θα μου επιτρέψετε να πω, τα δύο κόμματα ανέβασαν και την Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, η Ελλάδα οικονομικά του 49 είχε 500 δολάρια κατά κεφαλήν εισόδημα και το 81 είχε 20.000 ναι. δολάρια. Και αυτά τα κόμματα πάλι έσκασαν την Ελλάδα. Υπάρχει η ευθύνη της αριστεράς. Δηλαδή, δεν έχω δει ένα συνέδριο που να έχει κάνει ένα αριστερό κόμμα στην περίοδο της ευμάρειας, των καλών χρόνων. Ναι. Που να λέει, ξέρω εγώ, μήπως πρέπει να συνδέσουμε την παραγωγικότητα του δημοσίου υπαλλήλου με το μισθό. Ναι. Μήπως πρέπει να περιορίσουμε κάποιους τομείς του δημοσίου. Ναι. Μήπως πρέπει να δούμε ότι οι δανειακές συμβάσεις είναι ασύμφορες. Δηλαδή, υπήρχε και μία πλειοδοσία από την αριστερά. Όχι πλειοδοσία, ξέρετε, νομίζω ότι είναι θέμα ιδεολογικό περισσότερο. Δηλαδή, η αριστερά θέλει το κράτος. Αλλά το κράτος, το οποίο είναι ένας θεσμός, είναι ένας οργανισμός ο οποίος εγγυάται την κοινωνική συνοχή, δεν εγγυάται την προσωπική ευτυχία του καθενός. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι όλα θα τα κάνει το κράτος σαν πατέρας. Δεν θα τα κάνει. Γι' αυτό βλέπετε ότι ουδέποτε η αριστερά αντέδρασε σε υπερβολικούς διορισμούς. Έτσι δεν είναι. Ή στα επιδόματα. Ή στις μεγάλες αυξήσεις. Τα επιδόματα δεν τα δίνανε οι υπουργοί, δεν τα δίνανε. Δεν γινόταν νόμοι του κράτους. Δηλαδή επιδόματα ο ένας, επιδόματα ο άλλος. Επίδομα έγκαιρης προσέλευσης στην εργασία. Αυτό το φοβερό το οποίο γελάει το σύμπαν με όλα αυτά. Το οποίο έπαιρναν και αυτοί που πήγαιναν έγκαιρα και αυτοί που δεν πήγαιναν. Αυτά όλα τα υπερασπιζόταν η αριστερά, βέβαια στο όνομα του λαού. Το καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι να πυρωθούν να περνάνε καλά. Αλλά δεν μπορείς να περνάς καλά χωρίς να έχεις καταθέσει την εργασία σου. Έτσι είναι η κοινωνία. Τώρα, περί καπιταλισμού και τα λοιπά, εγώ τα ακούω βέρε σε αυτά. Διότι βλέπω και χώρες που είναι καπιταλιστικότατες και ευημερούν. Ετοιμαζόμαστε κι εμείς για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή στο στρατόπεδο. Αν δεν μας τα χαλούσε ο καιρός, θα ήταν όλα εντάξει. Αλλά σας έχω μια μεγάλη έκπληξη. Μουσική. Θα παίξει μια μπάντα, αγάπη μου. Για σένα. Χορός, τραγούδι. Νόμιζα ότι θα χαιρόσουν. Παρασκευή, θα φάει μαζί μας απόψε ο ταξίαρχος να ετοιμάσει μια πίτα που του αρέσει. Μάλιστα, κύριε Μανώλη. Στην κορυφή, δεν φτάνω μόνη μου. Έλα. Να τρως για να ψηλώσεις, Μπέμπα. Όπως ψήλωσε ο μπαμπάς σου, που ήρθανε τα αστέρια και καθίσανε πάνω στον ώμο του από μόνα τους. Θέλω να είσαι όμορφη. Αυτό αρέσει τον ταξιάρχο. Πρέπει να την πάρουμε τη μετάθεση. Δεν με νοιάζει η μετάθεση, Μανώλη. Σε νοιάζει. Όπως νοιάζει και εμένα. Μανώλη. Και αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Πόνατε το παιδί. Όμως, στην κρίση έχουμε την ίδια ευθύνη όσον αφορά τον επιμερισμό της εξόδου ανάμεσα στις δύο μεγάλες τάξεις. Γιατί όχι. Η κοινωνία μας είναι ταξική, έτσι. Δεν πρέπει να είναι κανείς μαρξιστής για να το παραδειχθεί. Ναι, και κλασικός, κλασικά οικονομικά, αν διαβάσει κανείς, υπάρχει, ξέρω εγώ, η τάξη του κεφαλαίου των εργοδοτών και η τάξη των εργαζομένων, έτσι, ναι. της εργασίας. Υπάρχει μία μελέτη του καθηγητή Γιαννίτση που λέει ότι στην περίοδο των μνημονίων η φορολογία στην κατώτερη τάξη αυξήθηκε 300%, στην ανώτερη 8%. Βέβαια, εξαρτάται ποιο είναι το ποσό που πήρα την ανώτερη στο 8%. Έτσι. Ναι, γιατί μην σωστά, μιλάμε με τα ναι, ποσοστά, γιατί... αλλά μιλάμε σε απόλυτα νούμερα. Ναι, ναι. Αλλά γιατί εκεί. Είναι πιο μεγάλο ο όγκος των χρημάτων. Η πίτα του κέρδους, ας πούμε, ή και της παραγωγής είναι μεγαλύτερη. Ναι, διότι φορολογεί. Αν και τώρα, όπως ξέρετε, οι επιχειρήσεις φορολογούνται πάρα πολύ κτλ. Νομίζω ότι φυσικά ο κόσμος, το πολιτικό σύστημα έχει την πολύ μεγάλη ευθύνη. Και όταν το πολιτικό εννοώ και τα κόμματα εξουσίας πρώτον, η αντιπολίτευση. Και οι συνδικαλιστές. Έτσι. Γιατί και αυτοί παίζουν στο πολιτικό παιχνίδι. Ο συνδικαλισμός παίζει πολύ στο πολιτικό παιχνίδι. Οι πολίτες είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε την ευθύνη
ότι συνηθίζουμε σε αυτό. Δηλαδή, ότι δεν μιλάμε, ότι τα αφήσαμε και έγινε. Καταλάβατε, όχι, είναι όχι αυτό που λέει έλεγε ο Πάγκαλος, τα φάγαμε. Δεν τα φάγαμε, φυσικά δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, αλλά τα αφήσαμε και γίνανε. Δηλαδή πιο πολύ υπήρχε κακοδιαχείριση, λέτε, μια μεριμνησία, η εθνική μας αμεριμνησία. Λέει, ότι δεν πειράζει. Συνηθίσαμε σε αυτό και η συνήθεια είναι δεύτερη φύση. Είναι φοβερό πράγμα αυτό, ότι γίνεται η ρεμούλα δίπλα μας, το βλέπουμε, πόσες φορές μας έχει τύχει, και λέμε, άστο, δεν πειράζει. Ενώ πειράζει. Αυτό είναι που έλεγα πριν, ότι δεν ταυτιζόμαστε με τους δυτικούς μας εταίρους καθόλου. Βέβαια, η Δύση, σχηματικά το λέω τώρα, έχει έντονο το στοιχείο του ορθολογισμού. Βέβαια. Η Ανατολή είναι το τραγούδι, ο συναισθηματισμός. Θα πει κανείς ότι αυτός ο λαός που είναι και επιπόλαιος έχει να επιδείξει και εξάρσεις, έτσι δεν είναι. Όταν οι Δυτικοί υποδεχόταν τον Χίτλερ, έτσι δεν είναι, οι Έλληνες, οι παλιοί Έλληνες λέω εγώ, αντιστεκότανε στον Ιταλικό φασισμό, έτσι, και στο Γερμανικό μετά. Αυτό έχει απόλυτο δίκιο, αλλά γιατί η Ελλάδα έχει αυτή τη μεγάλη κατάρα και ευλογία ότι είναι ανάμεσα. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Ο Παπαδιαμάντης, σε μία από τις επισκέψεις του στην Αθήνα, αποφάσισε να επιστρέψει στη Σκιάθο και επέστρεφε με ένα καΐκι. Και λέει του καπετάνιου, σε παρακαλώ, μόλις περάσουμε από τον ναό του Ποσειδώνα, να με φωνάξει να το δω. Περνούσε από κάτω. Το φωνάζει λοιπόν, βγαίνει, βλέπει τον ναό του Ποσειδώνα, σταυροκοπιέται και λέει γκιούλ, ωραίο. Δηλαδή τι έκανε, θαύμασε τον αρχαίο ναό, έκανε το σήμα του σταυρού και μίλησε τουρκικά. Αυτή είναι η Ελλάδα. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, θα μας ταλαιπωρεί. Είναι απ' όλα. Αυτό είναι αυτό που έκανε ο Τσιτσάνης. Είναι αυτό που έκανε ο Χατζηδάκης. Η Ανατολική Δύση. Αυτό. Παίρνω τα καλά και τα προς. Τι μου αποκαλύπτει το καθένα. Η Δύση μου αποκαλύπτει κάτι, γιατί και η Δύση τι είναι, δάνεια από εμάς πήρε. Δηλαδή με την έννοια της δυτικής σκέψης. Η Ανατολή έχουμε άλλα πράγματα. Γιατί και η Ανατολή έχει πολύ καλά πράγματα. Εμείς τι κάνουμε, παίρνουμε τα χειρότερα. Δηλαδή, ραθυμία, δεν βαριέσαι. Και από τους άλλους παίρνουμε μόνο τα σουσούμια, τον τρόπο δηλαδή. Το ντύσιμο, τα καγιέν, όλα αυτά. Ενώ όλοι έχουν τα καλά τους, έτσι δεν είναι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στη σημερινή εποχή μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Υπάρχουν αυτές οι έννοιες όπως ήταν, ξέρω εγώ, το περασμένο αιώνα ή πριν το μνημόνιο. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν από τη στιγμή που κατέρευσαν οι σοσιαλιστικές χώρες. Δηλαδή, νομίζω ότι τις αναταράξεις τις ζούμε τώρα, από το 90-91. Δηλαδή, η επικράτηση αυτής των αγορών που λέμε, δηλαδή ο άκρατος καπιταλισμός, είναι σαν να σου λέει με έναν τρόπο ότι πρέπει να σταθείς στα πόδια σου και μόνος σου να βαδίσεις. Δεν υπάρχει αντίβαρο και η οικονομία είναι μία πλέον. Εκτός αν θέλεις να συμπεριφερθείς σαν τη Βόρεια Κορέα ή σαν την Κούβα, η οποία και αυτή δεν συμπεριφέρεται πια έτσι. Η Βόρεια Κορέα είναι το μόνο δείγμα που έχουμε. Η οικονομία είναι μία. Η αριστερά και η δεξιά πάντα είχαν να κάνουν με οικονομικά πράγματα, έτσι δεν είναι. Τώρα βλέπουμε, γι' αυτό βλέπουμε και τα θέματα αυτά της παρούσας κυβέρνησης, δηλαδή, ότι προσπαθεί με έναν τρόπο και αυτή να συμπλέψει, φύγαν τα συνθήματα πολλά κτλ. Να συμπλέψει μέσα σε αυτό το γήπεδο θα παίξουμε και όχι σε ένα άλλο. Αν θες να πας σε ένα άλλο γήπεδο, θα πας μόνος σου και θα αναλάβεις την ευθύνη. Τώρα απαντώ σε αυτό ότι αριστερά είναι λίγο σχετικά αυτά τα πράγματα πια. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα μεγάλο αγώνα, πήγε, λέω εγώ, στο Λάκκο των Λεόντων, στις Βρυξέλλες και έδωσε επί 6 μήνες τη μάχη. Με το πουκαμισάκι του, αόπλος από ό,τι αποδείχθηκε, με το καθαρό του πρόσωπο. Και μετά αναγκάστηκε υπό τον εκβιασμό των δανειστών να υπογράψει το μνημόνιο. Τελικά, μήπως αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει αριστερή λύση σε κοινοβουλευτικές συνθήκες? Ναι. Αριστερή λύση με οικονομικούς όρους. Με οικονομικούς όρους, δηλαδή με όρους ώστε η κρίση αυτή να επιμεριστεί αναλογικά στις τάξεις. Υπάρχει κάτι. Γιατί τώρα φορτώνεται ο φτωχός και ο μεσαίος στην έξοδο από την κρίση. Το ξέρω. Υπάρχει κάτι, την άποψή μου. Νομίζω όλοι μιλούν για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό το μεγάλο καρκίνωμα. Το επικαλούνται όλοι. Κανείς δεν το πιστεύει φυσικά έξω. Αλλά νομίζω ότι είναι η μόνη λύση. Και θα έλεγα ότι
μία γνήσια αριστερή λύση θα ήταν λιγότερα συνθήματα. Δηλαδή, όχι πολλά λόγια εχμαλωτίζουν τους ακροατές και ψηφοφόρους, αλλά αυτοεχμαλωτίζεσαι μετά, διότι είσαι παγιδευμένος αυτά. Και δεν μπορείς να κάνεις πολιτική άνετα. Δηλαδή, τι κάνεις. Δεν είσαι αξιόπιστος πια. Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Στον τομέα της παιδείας, στον τομέα του, πώς το πω, στον κοινωνικό τομέα. Δεν είναι πανεπιστήμια αυτά. Δεν είναι εκπαιδευτικό σύστημα αυτό. Δηλαδή, εγώ επειδή κάνω πάρα πολύ παρέα με νέους ανθρώπους, γιατί αυτή είναι το μέλλον, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν από τις σχολές και αμαθείς και ηττημένοι. Και πώς να μην βγουν όταν δεν έχουν οπλιστεί καθόλου. Ποιος είναι ο ρόλος των media στην κρίση και σήμερα στον πολιτισμό? Πάρα πολύ μεγάλος. Τα media, όπως ξέρετε, και αυτά διαπλέκονται. Δηλαδή, παρέες. Το θεωρώ ως ένα σημείο φυσικό, αλλά δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται από αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούν να λειτουργούν σαν γραφεία τύπου των κομμάτων. Πρέπει να είναι ανεξάρτητες φωνές. Και πρέπει να ανέβει ο πήχης. Νομίζω ότι η τηλεόραση περνάει μια μεγάλη μορφή κρίσης. Μιλώ για την ιδιωτική τηλεόραση. Η δημόσια τηλεόραση δεν έχει έργο μέχρι στιγμής. Δηλαδή, έχει πρόγραμμα το οποίο δεν μας αποκαλύπτει κάτι. Πάμε σε ένα άλλο θεσμό. Προαιώνιο, η Εκκλησία. Είναι παρούσα στην κρίση? Υπάρχει λύση αν εφαρμοσόταν ο χριστιανισμός στους Έλληνες? Θα αποφεύγαμε τη χρεοκοπία? Ο χριστιανισμός, σαν φιλοσοφικό δόγμα, δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία. Δηλαδή, σαν φιλοσοφικό κίνημα, έτσι. Η Εκκλησία, από τη φύση της, όλες οι Εκκλησίες είναι συντηρητικές και στάσιμες. Δηλαδή, δεν είναι για να επαναστατήσουν. Ο ρόλος δεν είναι αυτός. Και θα έλεγα ότι θα πρέπει να παραμείνει έτσι, για να υπάρχει ένα αντίβαρο, δηλαδή να προσπαθούμε να τσακωνόμαστε εντός εισαγωγικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν και άνθρωποι με πολύ ενδιαφέρον. Όπως υπάρχουν και άνθρωποι με πολύ ακραίες θέσεις, ανόητες, δηλαδή χωρίς νόημα. Αλλά αυτό υπάρχει και στα κόμματα εδώ που τα λέμε. Νομίζω ότι η Εκκλησία έχει, ο σκοπός της είναι να απαντήσει για το επέκεινα, δηλαδή για το παιχνίδι της ζωής και του θανάτου. Και αντί να απαντήσει για αυτά, επί της ουσίας να απαντήσει, κάθεται και ασχολείται με όλα τα άλλα. Βεβαίως, το φιλανθρωπικό της έργο μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό μερικές φορές. Γιατί ένας θεσμός, ακριβώς επειδή είναι συντηρητικός και σκληρός, είναι και πιο οργανωμένος. Σκεπτόσαστε το θάνατο? Όχι. Ή μάλλον όχι ιδιαίτερα. Δεν με απασχολεί πολύ. Αυτό που με φοβίζει, ξέρετε, είναι η αρρώστια, η ανυμπόρια. Αυτό είναι, δεν θέλω. Το θάνατο δεν το σκέφτομαι. Και δεν το σκέφτομαι διότι έχω ζήσει πάρα πολύ δημιουργικά όλα αυτά τα χρόνια και είμαι ευγνώμων απέναντι στη ζωή. Ποια λέξη ή φράση σας εκφράζει? Μέτρων αρίστων. Η σύζυγός σας ηθοποιός, η κυρία Ναταλία Τσαλίκη, έχει πει «Ο Γιάννης έχει παιδικότητα και λεβεντιά». Δεν έχει άδικο. Συμφωνείτε. Κάτι ξέρει. Είναι απαραίτητα και τα δύο. Mm-hmm. Χωρίς την παιδικότητα δεν μπορείς να ζήσεις. Είναι αυτό που λέμε που παραφυλάει να σου κάνει τη σκανταλιά, να σου θυμίσει ότι πρέπει να πάψεις να είσαι σοβαρός εντός εισαγωγικών. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να είσαι, αν θες να είσαι γνήσια σοβαρός, πρέπει να είσαι γενναίος. Η κόρη σας είναι ηθοποιός. Ναι. Τι συμβουλή της δίνετε? Δεν δίνω συμβουλές γενικά εγώ, αλλά... Εκείνη σας δίδει? Όχι. Προσπαθώ να λειτουργώ, να κάνω τους ανθρώπους να λειτουργούν τους νεότερους για του παραδείγματος. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα εγώ να λέω πράγματα και να είμαι ανακόλουθος. Εξαρτάται από το έργο μου και την γενικά το πώς πολιτεύομαι εντός εισαγωγικών. Αυτοί οι άνθρωποι, οι νεότεροι, κάτι παίρνουν, αν τους ενδιαφέρει ή δεν παίρνουν τίποτα. Αλλά οι συμβουλές, οι νέοι, ξέρετε, βαριούνται πάρα πολύ τις συμβουλές και νομίζω καλά κάνουν. Η κόρη μου, πια είναι και αυτή αρκετά μεγάλη, είναι αυτόνομη, έχει την πορεία της και δεν νομίζω ότι χρειάζεται συμβουλές. Είστε άνθρωπος συγκρουσιακός? Αν χρειαστεί, ναι. Αλλά δεν είμαι. Λειτουργώ συνθετικά. Το επιδιώκω αυτό. Να λειτουργώ συνθετικά. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να τσακωθείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνυπάρξεις. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Γιάννης Μπέζος, ένας σοβαρός της σύγχρονης ελληνικής κομμωδίας, με το θάρρος της γνώμης. Γεια σας. Μέλλον πεκρή που το έχουν
Από την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου και κάθε μέρα μέχρι τις 6 Ιανουαρίου σας περιμένουμε στην Ταβέρνα του Μπάμπη με ανανεωμένο εορταστικό πρόγραμμα, πολλούς νέους καλλιτέχνες και πολλές ακόμα πρωτότυπες εκπλήξεις. Πάντα με τη μουσική επιμέλεια του Μάριου Νεαμονιτάκη και τη μοναδική εφευρετικότητα του Μπάμπη Φιλική. Ταβέρνα ο Μπάμπης στην οδό Νεωρίων 5 και στο τηλέφωνο 69451-454-53. Χαρούμενες γιορτές! Νέα χρονιά με ευτυχία, υγεία και πολλές δημιουργίες από το κατάστημα Νίτσα. Στους νέους της χώρος, στην οδό Τσελεπή 7, στο τηλέφωνο 2271-0-27422. Κρεοπωλείο Γιαννιώδη Κουτσουράδη. Καλές γιορτές με εορταστικές προσφορές. Κοντοσούβλι χοιρινό με 4,90 ευρώ το κιλό. Γύρος χοιρινός με 4,90 και γύρος κοτόπουλο με 6,90 το κιλό. Κοτόπουλο φρέσκο μόνο 2,95 το κιλό. Κοτόπουλο παϊδάκια μαριναρισμένα για σχάρα ή φούρνο με 2,80 το κιλό. Σουβλάκια χοιρινά μόνο 5 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Λουκάνικα σουτζούκια παραγωγής μας με 5,80 το κιλό. Κρεοπωλείο Γιαννιώδη Κουτσουράδη. Προϊόντα ποιότητας με σεβασμό στον πελάτη. Εορταστικές προσφορές και στα τυροκομικά προϊόντα.
Φέτα Μυτιλίνης Μιστακέλη με 5 και 50 το κιλό και γραβιέρα Μυτιλίνης Μιστακέλη μόνο 10 και 80 το κιλό. Σε εμάς θα βρείτε τα προϊόντα της Χρυσής Ζύμης από 2 και 75 το τεμάχιο. Δεκτές χρεωστικές, πιστωτικές και κάρτες αλληλεγγύης. Ειδικές τιμές για εστιατόρια και ταβέρνες. Κρεοπωλείο Γιαννιώδη Κουτσουράδη, Αγελάστου και Μιλωνάδη πίσω από το Μύριο. Τηλέφωνα 22710-41-343. 22710-42-485. Υπάρχει μια τσίκλα που μας κάνει περήφανος. Γιατί έχει καταγωγή. Έχει ιστορία. Δίνει άρωμα στις αναμνήσεις μας και συνεχίζει μέχρι σήμερα να διατηρεί την αξία της. Τσίκλα Έλμα. Είναι παντού. Αφορμή τις μαρτυρίες Ελλήνων επιχειρηματιών, θα σας προτείνω αποδεδειγμένες και αποτελεσματικές τεχνικές μάρκετινγκ για τη δική σας επιχείρηση. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από το Αλήθεια TV. Εστιατόριο Καρανικόλα το Καρούλι. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, ένα εστιατόριο που βρίσκεται στο κέντρο του χωρίου των Θημιανών, σας καλούμε να απολαύσετε τα σπιτικά εδέσματά μας. Η φιλοσοφία του καταστήματος περιγράφεται με τρεις λέξεις: αυθεντικό, φρέσκο, καθαρό. Η ποιότητα των προϊόντων μας, η 50χρονη πείρα, τα μυστικά της κουζίνας μας, η άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη, η καθαριότητα, το ξεχωριστό περιβάλλον και οι προσεγμένες τιμές μας σίγουρα θα κάνουν και εσάς φανατικούς μας θαμώνες. Θα μας βρείτε στα Θημιανά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αργίες. Τηλέφωνα 22710 31359 και 30230.